Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Πρωταθλημάτων της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας 2016 προκηρύττουμε την έναρξη του τρίτου κυπέλλου πυγμαχίας. Έχουν προηγηθεί άλλα δύο. Είναι ένας αγώνας στον οποίο θα συμμετέχουν αρκετοί αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, 60 στον αριθμό. Και ο χώρος διεξαγωγής του θα είναι το Σέντι Λοκάλε στη Λεμεζόν. Αναμένεται να γίνουν αγώνες 2 ημερών, γιατί δεν θα μπορέσουμε με έναν τόσο μεγάλο αριθμό πυγμάχων να καλύψουμε τη διοργάνωση σε μόνο μια ημέρα. Και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία NFXTM, η οποία επιχορηγεί τα πρωταθλήματα μας, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε έναν αξιόλογο πρωτάθλημα και όχι μόνο, από το οποίο αναμένουμε ότι θα αναβαθμίσουμε σίγουρα το επίπεδο των αθλητών μας. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα γίνει στο Σέντι Λοκάλ στη Λεμεζόν, όπως είπε και προηγουμένως ο Χρήστος. Η ώρα έναρξης των αγώνων και το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι η ώρα 7 το βράδυ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε έναν καλό επίπεδο, όπως είχαμε και στους προηγούμενους αγώνες, γιατί έχουν προηγηθεί 2 αγώνες κυπέλλου και 1 αγώνας του πρωταθλήματος. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε έναν αξιόλογο θέαμα. Θα γίνουν αγώνες σε όλες τις κατηγορίες βάρους και σε όλα τα επίπεδα, πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αθλητές. Είμαι σίγουρος ότι θα αποζημιώσουμε τον κόσμο με έναν πολύ καλό θέαμα και συστήνω στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα μαζικά, γιατί από ό,τι έχει διαφανεί, κάθε αγώνας ο οποίος διοργανώνεται φέτος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, και αυτόν μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μπορούμε πλέον να παρουσιάζουμε έναν αξιόλογο θέαμα που μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε ανεξαρτήτου ηλικίας. Όπως γνωρίζετε, φίλοι και φίλες της πυγμαχίας, πριν κάποιες εβδομάδες, 2 και 3 Απριλίου, είχαμε στη Λευκοσία το Παγκύπριο Πρωτάθλημα, η πρώτη φάση μάλλον του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Είχαμε συμμετοχές, μεγάλες συμμετοχές από όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας, όπου στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, στην πρώτη φάση, βρίσκεται το FXTM Aravis International Boxing Hall. Δεύτερη θέση μέχρι στιγμής κατέχει το σωματείο Λατσά στη Λευκοσία. Τρίτη θέση είναι το σωματείο Champ Boxing Academy, τέταρτη θέση είναι το Elite, και ακολουθούν με πολύ κοντά στη βαθμολογία τα υπόλοιπα σωματεία, όπου φαίνεται από πολύ νωρίς ότι θα είναι κοντά οι βαθμολογίες. Έχουν ξεχωρίσει τα πρώτα 2 σωματεία λόγω και μεγάλης συμμετοχής που είχαν από πολλούς αθλητές, και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε ακόμα πιο πολλές συμμετοχές και από τα υπόλοιπα τα σωματεία, έτσι να έχουμε μια αξιόλογη εθνική ομάδα για να συνεχίσουμε στα επόμενα διεθνή πρωταθλήματα που έρχονται στο σύντομο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωταθλήματα και στο εξωτερικό που θα λαμβάνουμε μέρος σαν Εθνική Κύπρου. Υπάρχουν και μεγάλες διοργανώσεις, διασυλλογικά πρωταθλήματα που μπορούμε να συμμετάσχουμε σαν σωματεία, και έχουμε και πάρα πολλές διοργανώσεις εγχώριες για όλη τη χρονιά που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος του χρόνου, και γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Μέσω των τοπικών πρωταθλημάτων έχουμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τα επίπεδα των αθλητών μας και να μπορούν οι αθλητές αυτοί να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, που είναι τα διεθνή διασυλλογικά πρωταθλήματα, όπως ήταν το πρόσφατο διεθνές σωματιακών πρωτάθλημα του Αϊντχόβεν της Ολλανδίας, όπου εκεί σε έναν πραγματικά μεγάλο τουρνουά εισάξιον τον τουρνουά του Κάλενταρ,
οι αθλητές μας έφεραν και τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα. Είχαμε δύο παιδιά της FX Team Arabis τα οποία κατάφεραν να περάσουν στους τελικούς. Η Δήμητρα Ιάνγκου, η οποία με δύο νίκες κατάφερε να πλασαριστεί στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας των 60 κιλών των γυναικών. Είχαμε την νίκη του Νταν Μάριους στα 75 κιλά των εφήβων. Είχαμε και μία νίκη στη Β' κατηγορία αντρών από τον Αντρέα των Κόκκινων και πολύ αξιόλογες εμφανίσεις από άλλα παιδιά, όπως ήταν η εμφάνιση του Παναγιώτη του Ακριτίδη που έχασε με 2-1, του Μιχάλη του Νιοφύτου, ο οποίος έχασε με 2-1, και όλα αυτά συνθέτουν πλέον έναν κράμα μιας αξιόλογης ομάδας, η οποία σιγά σιγά σταδιακά θα μπορεί και σε μεγάλα διεθνή τουρνουά αντρών και γυναικών να εκπροσωπεί την Κύπρο επάξια. Είχαμε πρόσφατα σαν ομοσπονδία ολοκληρώσει τη σχολή διαιτησίας που είχε ξεκινήσει από πέρσι με 13-14 υποψήφιους διαιτητές κριτές και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε 5 καινούριους διαιτητές κριτές οι οποίοι έχουν τελειώσει με επιτυχία τις εξετάσεις και τις πρακτικές και τις θεωρητικές. Έχουν περάσει με επιτυχία και ελπίζουμε πρώτα απ' όλα τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια και για το χρόνο που σπατάλησαν σε αυτά τα σεμινάρια τα οποία ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαν ξεκινήσει από τα πέρσι και εβδομάδα με εβδομάδα βλέπαμε αυτά τα παιδιά και πιστεύουμε ότι θα γίνουν όχι καλοί αλλά εξαιρετικοί διαιτητές κριτές. Επίσης, από φέτος η Ομοσπονδία της Πυγμαχίας θα δραστηριοποιήσει και μέσω της Ακαδημίας Αθλητισμού τη Σχολή Προπονητών. Η Σχολή Προπονητών θα είναι μια πραγματικά αξιόλογη σχολή, αφού θα είναι σχολή πανεπιστημιακού επίπεδου και από αυτήν θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε και τους καινούργιους προπονητές. Θέλω να συγχαρώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠ για το εξαιρετικό έργο το οποίο επιδεικνύει για την φετινή περίοδο από την ημέρα της εκλογής τους. Ήδη, όπως είπε ο φίλος ο Πόλης, τα διαιτητικά τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Αναμένονται τα προπονητικά σεμινάρια πανεπιστημιακού επίπεδου. Οι αθλητές όλων των σωματείων είναι σε μια τροχιά αγώνων η οποία δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν σε τέτοιον επίπεδο, αφού προβλέπεται να γίνουν συνολικά πέραν των 10 αγώνων φέτος για τα εγχώρια πρωταθλήματα και κύπελλα. Οι σύλλογοι κυπριακοί έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν στην Ευρώπη στα διεθνή διασυλλογικά πρωταθλήματα και να σημειώνουν τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη, και είμαι σίγουρος ότι σύντομα η εθνική ομάδα θα στελεχωθεί με πολύ καλούς αθλητές και θα ξαναμπούμε στα μεγάλα σαλόνια της Πυγμαχίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε και πάλι μεγάλες επιτυχίες όπως κάναμε και στο παρελθόν στους μεσογειακούς, στους κοινοπολιτιακούς και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και γι' αυτόν θέλω να συγχαρώ, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τους σωματιακούς προπονητές, αλλά και όλους όσους εμπλαγεί στον τομέα της διαιτησίας, που όλοι μαζί να αποτελούμε το στερέωμα της Πυγμαχίας, η οποία τα επόμενα χρόνια να είστε σίγουροι ότι θα είναι το άθλημα που θα φέρει τα χαμόγελα στον κυπριακό αθλητισμό λόγω του εξαιρετικού προγραμματισμού που έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς
δεν θα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τόσο μεγάλους και τόσο σημαντικούς αγώνες στην Κύπρο. Θέλω να ευχαριστήσω την FXTM, θέλω την Maserati Κύπρος, την Co & Fun, ProServ, Δήμος Πάφου, Φιλέας Guide και Rock FM, οι οποίοι είναι οι χορηγοί που αυτή τη στιγμή χορηγούν όλους τους αγώνες του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας δούμε όλους στο Σέντι Λοκάλ 21 και 22 Μαΐου στη Λεμεσό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.